Τώρα, εάν έχουμε κάποια ένδειξη να χειρουργήσουμε, εδώ, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν ήταν αυτή η περίπτωση. Δεν σημαίνει ότι δεν θα προτείνουμε τη χειρουργική θεραπεία. Όπως είδατε, υπήρχε μια εναλλακτική λύση του να ζητηθεί από τον ασθενή να υποταθεί αυτό. Εκείνος δεν το δέχτηκε, επομένως μπορούμε να το προτείνουμε, έστω και κατευθείαν, να σταθμίσουμε όμως τα υπέρ και τα κατά, να σταθμίσουμε τι θέλει και ο ίδιος ο ασθενής. Εφόσον δεν υπάρχουν καθαρά ιατρικοί λόγοι, αν υπάρχουν καθαρά ιατρικοί λόγοι, πρέπει εμείς να κατευθύνουμε προς αυτή την κατάσταση. Τώρα, εάν πρόκειται να πάμε για χειρουργείο, μας ενδιαφέρει πολύ να γνωρίσουμε τι κίνδυνο διατρέχει από το χειρουργείο ο ασθενής. Αν είναι υψηλού δηλαδή κινδύνου ή χαμηλού κινδύνου. Εάν πηγαίναμε για χειρουργείο στο συγκεκριμένο ασθενή, θα ήμασταν προς αυτή την κατεύθυνση, αφού δεν έχει σοβαρά προβλήματα υγείας, δεν έχει κάτι άλλο που δεν παίρνει αντιπηκτικά, δεν έχει κάτι που να του δημιουργεί πρόβλημα την αναισθησία. Άρα θα πηγαίναμε εδώ και θα έπρεπε να απαντήσουμε τι γίνεται με το μέγεθος του προστάτη του. Εδώ έχουν μπει κάποια όρια, τα οποία είναι λίγο πολύ και συμβατικά. Αν ήταν πολύ μικρός ο προστάτης, που δεν είναι εδώ, φαίνεται ότι η πρώτη επιλογή είναι TWIP, κάτω από 30 ml. Αν ο προστάτης είναι της τάξης των 30 με 80 ml, που σηκώνει πολύ νερό βέβαια, γιατί πολύ καλά γνωρίζετε όλοι το ότι πόσο προστάτη μπορεί να βγάλει ο καθένας από εμάς ποικίλει και υπάρχει μεγάλη διακύμαση, αλλά το όριο των 80 έχει μπει από τα guidelines. Gold standard είναι η μονοπωλική διορθωτική προστατεκτομία αυτή τη στιγμή και ακολουθούν φυσικά και κάποια άλλα όπως το laser, TUMT, TUDA. Για πάνω από 80 στα guidelines παίζει η ανοιχτή προστατεκτομή και φυσικά και τα laser και η διορθωτική για ιδιαίτερες περιπτώσεις που μπορούν γρήγορα να βγάλουν τον προστάτη. Τώρα, προς την άλλη κατεύθυνση, εφόσον έχουμε ασθενή υψηλού κινδύνου, το θέμα είναι μπορεί ή δεν μπορεί να πάρει αναισθησία. Αν δεν μπορεί να πάρει αναισθησία, θα πάμε σε λιγότερα πνευματικές, TUMT, TUNA, stent. Αν μπορεί να πάρει αναισθησία, παίρνει ή δεν παίρνει αντιπηκτικά. Εφόσον δεν παίρνει αντιπηκτικά, πάμε προς εδώ, γυρνάμε στην προηγούμενη κατάσταση. Αν παίρνει αντιπηκτικά, πρέπει να σκεφτούμε λίγο τα laser, το KTP, HOLEP κτλ. Και ας δούμε λίγο και τα level of evidence ξανά. Αυτή τη στιγμή η μονοπωλική διορθωτική προστατεκτομή έχει δεχθεί καταιγισμό πυρών από τις ελάχιστα επεμβατικές, αλλά και από τον ίδιο ουσιαστικά τον εαυτό της, με τη διπολική που είναι η πιο σημαντική τροποποίηση στην οποία έχει υποβληθεί αυτή η τεχνική τον τελευταίο καιρό. Παρ' όλα αυτά όμως κρατάει τα σκύπτρα ακόμα. Φαίνεται λοιπόν ότι σε ασθενείς οι οποίοι έχουν συμπτωματολογία μέτρια προς βαριά, συνέπεια απόφραξης λόγω καλοήθησης υπερπλασίας του προστάτη, για τα 30 με 80 γραμμάρια είναι ένα αλφα το level of evidence, συστήνεται, έχει καλύτερα αποτελέσματα από τις τεχνικές αυτές και από τις υπόλοιπες τεχνικές και από τη φαρμακοθεραπεία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διπολική, η οποία φαίνεται να έχει πολύ καλό προφίλ ασφάλειας, δεν διαφέρει στα αποτελέσματα μέχρι 12 μήνες παρακολούθησης ως προς την αποτελεσματικότητα, αλλά προσφέρει κάποια ασφάλεια παραπάνω, όπως αυτή φαίνεται από την εξάλληψη του συνδρόμου διουρηθρικής. Ποτέ δεν έχει παρατηρηθεί συνδρόμου διουρηθρικής, είναι λογικό εξάλλου, και έχει φανεί επίσης ότι ίσως υπερτερεί και στην αιμορραγία, δηλαδή, όπως αυτή ορίζεται από την ανάγκη για απεταγγίσεις και από την πιθανότητα που έχει κάποιος μετά να πάθει επίσκεψη ούρων καθυστερημένη σε δεύτερο χρόνο. TWIP, υψηλό επίπεδο τεκμηρίωσης για μικρούς προστάτες. Η ανοιχτή προστατεκτομή. Πάμε στην ανοιχτή προστατεκτομή. Η ανοιχτή προστατεκτομή ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα η πρώτη και στη συνέχεια άρχισε να πέφτει. Δεν πέρασε από τις διαδικασίες του evidence-based medicine, δεν μπορεί να πει κανείς ότι φάνηκε να είναι σοβαρά χειρότερη από τη διουρηθρική, αλλά λόγω του ότι είναι πιο λίγο αθεματική ή τουλάχιστον θεωρείται και με βάση και το χρόνο ηλίας είναι ένα ανοιχτό χειρουργείο ή ανοιχτή, πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Παρ' όλα αυτά όμως εξακολουθεί στα guidelines να παραμένει με υψηλό επίπεδο τεκμηρίωσης σαν προτινόμενη για μεγάλους προστάτες πάνω από 80 με 100 γραμμάρια και η μόνη η οποία μπορεί να την απειλήσει είναι η τεχνική HOLEP. Αλλά εδώ πέρα μπαίνουν θέματα του αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ο εξοπλισμός, το αν έχει υψηλή καμπύλη εκμάθησης, αν το γνωρίζει ο γιατρός κτλ. TUMT μπορεί να προταθεί, όπως είπαμε προηγουμένως, σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις, υψηλότερο επίπεδο τεκμηρίωσης, σταθερά αποτελέσματα. Αλλά είδαμε ότι θα προταθεί περισσότερο σε εκείνους οι οποίοι είναι βεβαρημένοι με άλλο είδους θέματα, όπως επίσης και το transurethral ablation. Πάντως είναι βιώσιμες λύσεις,
με υψηλά επίπεδα τεκμηρίωση, αποτελέσματα μεταναλύσεων έχουν δώσει αυτά. Και πάμε στα λέιζερ. Τα λέιζερ, το HOLEP και το KTP, είναι ελάχιστα επεμβατικές, έχουν υψηλό επίπεδο τεκμηρίωσης, 1β, Great of Recommendation α. Το KTP, υπάρχουν μελέτες που έχουν δείξει υπεροχή εναντί της διουρθρικής προτεκτομής, υπό προϋποθέσεις. Το level efficiency όμως είναι ακόμα χαμηλό, χρειάζεται δουλειά πάνω σε αυτό. Και σχετικά με τις μακροχρόνιες επιπλοκές, έχουμε δεδομένα ουσιαστικά μόνο από το HOLEP, τα οποία είναι συγκρίσιμα με αυτά της διουρθρικής προστεκτομής. Και τελειώνοντας, να μην σας κουράσω, για το follow-up. Υπήρχε ερώτηση τι θα κάνετε με τον ασθενή, πότε θα τον ξαναδείτε. Αυτό που θέλω να πω, η απάντηση που δώσατε ήταν μάλλον αυτή η οποία και εμείς στέλναμε στις 4 με 6 εβδομάδες. Πάντως, αυτό που φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι οι μελέτες δεν έχουν καταλήξει σε ένα κοινό πλάνο. Ο καθένας κάνει μάλλον τα δικά του. Το level of evidence είναι πολύ χαμηλό και χρειάζεται περαιτέρω προτύπωση των συστημάτων παρακολούθησης των ασθενών αυτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν ερωτήσεις, αν έχετε κάτι να σχολιάσετε, μια θέση ίσως, μετά από την... Τώρα που είδαμε το περιστατικό από μια διαφορετική σκοπιά και με βάση το τι λένε τα guidelines. Έχουμε περίπου 3 λεπτά πριν συνεχίσουμε. Παρακαλώ. Καλημέρα. Λίγο Μισοπελίδης. Για το IPSS που σχολιάσατε, το ότι δεν είναι κάτι που έχει ιδιαίτερη, όχι σημασία, αλλά ιδιαίτερη χρήση στην καθημερινότητα, που θεωρώ το, μάλλον το αντίθετο, ότι το χρειαζόμαστε. Και δεν κάνουμε σε σταθερή βάση στην κλινική και έτσι και στο νοσοκομείο. Γι' αυτό. Αυτό. Μήπως δεν κατάλαβα καλά. Θέλω να πω ότι το χρειαζόμαστε 100% και συμφωνώ απόλυτα. Αυτό είναι δεδομένο. Το υποστηρίζουν, είναι ίσως από τα λίγα που υποστηρίζουν και τα 3 guidelines. Εκείνο το οποίο είπα και εν μέρει αποτυπώθηκε και χθες, είναι ότι δυστυχώς στην καθημερινή κλινική πράξη, λόγω του φόρου του ιδιαίτερα στο ιατρείο, δεν το χρησιμοποιούμε όσο θα έπρεπε να το χρησιμοποιούμε, ενώ παίρνουμε πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες. Και αυτό που είπα ότι, αν θέλετε, από την δική μας προσωπική εμπειρία, είναι ότι το χρησιμοποιούμε συνήθως πριν το χειρουργείο. Πριν κάνουμε κάτι επεμβατικό, ώστε να υπάρχει στο φάκελο του ασθενούς. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει να πάρουμε, γιατί είδατε αυτό που σας έδειξε και το διάγραμμα του Χάρη, ότι μπορούμε να διακρίνουμε και το είδος των συμπτωμάτων μέσω του IPSS και κυρίως ότι έχουμε ποσοτικοποίηση. Έχει 15, δηλαδή μπορούμε να μιλάμε με νούμερα. Είχες 15, τώρα έχεις 8, είσαι βελτιωμένος. Αναφέρεται πουθενά στα guidelines αν πρέπει το IPSS να συμπληρώνεται από τον ασθενή μόνο του ή να γίνεται ερωτήσεις από τον γιατρό? Γιατί ξέρουμε ότι η διακύμανση είναι δραματική μεταξύ του ενός και του άλλου. Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, πραγματικά. Δεν αναφέρεται. Αυτό που ξέρουμε από τις μελέτες είναι ότι το IPSS πρέπει να συμπληρώνεται μόνος του. Όχι από τον γιατρό. Γιατί ο γιατρός μπορεί να κατευθύνει τον ασθενή. Το θέμα είναι ότι σε περιπτώσεις που, ξέρετε, ιδιαίτερα όταν γίνονται οι μεταφράσεις, αν και έχει γίνει validation βέβαια το IPSS, καμιά φορά η ερώτηση όπως είναι διατυπωμένη, πολλοί ασθενείς δεν το καταλαβαίνουν και ζητούν διευκρινήσεις. Αλλά σαν γραμμή το IPSS πρέπει να συμπληρώνεται μόνο του από τον ασθενή. Έξω συμπληρώνεται με την παρουσία κάποιας νοσηλεύτριας, η οποία ξέρει το IPSS και τον βοηθάει αν χρειαστεί να το συμπληρώσει. Κάτι για τη δεσμοπρισίνη. Αν υπάρχει όριο ηλικίας που δίνουμε σε ασθενείς δεσμοπρισίνη και αν του δίνουμε κάποιες οδηγίες, να μην λαμβάνει νερό το... Ναι, ωραία ερώτηση. Δεν μπήκα σε αυτό το θέμα. Θα μπορούσε όμως να προσπαθήσει. Βαλάντη, είναι το θέμα το οποίο θα ακολουθήσει σε πολύ μεγάλη έκθεση το θέμα της νυχτουρίας. Με δύο λόγια μόνο. Και γι' αυτό, όπως είδες και για τον άτριο, το οποίο ήταν στα guidelines να το μετρήσουμε, ήταν στα πλαίσια αν υποψιαζόμαστε ότι έχει νυχτερινή πολυουρία για να δώσουμε τη δεσμοπρισίνη. Αλλά είναι πραγματικά ένα session το οποίο είναι αφιερωμένο στην νυχτουρία και θα αναλυθεί σε πολύ βάθος. Δεν θα ήθελα να μπω ούτε. Νομίζω θα υποθήτονται. Παρακαλώ. Εκτός της τεκμηρίωσης της χρήσης του αλγορίθμου για τις εξετάσεις που ζητάμε από έναν ασθενή, okay. Φαντάζομαι υπάρχει και η παράμετρος του cost effectiveness. Okay. Ωστόσο, έτσι όπως φαίνονται από τον αλγόριθμο που προτείνεται, η επισκεψιμότητα στο γιατρό δεν είναι one stop, είναι multiple stops. Άρα ανεβαίνει το κόστος και με αυτόν τον τρόπο. Okay. Άρα έχει υπολογίσει, δηλαδή, τα guidelines πόσες φορές τελικά θα πάει ο άρρωστος στο γιατρό μέχρι να του πει ο γιατρός τι θα κάνει? Είναι πολύ καλή παρατήρηση και εν μέρει απαντά στο ερώτημα, γιατί ακόμα δεν έχουν γραφτεί τα guidelines για το assessment.
Ενώ έχει βγει για τη θεραπεία, βλέπετε ότι υπάρχει, έχουμε ένα προθύστερο στην Ευρωπαϊκή Ορολογική Εταιρεία. Δηλαδή, έχουν βγει τα guidelines και έχουν δημοσιευτεί για τη θεραπεία και όχι ακόμα για την αξιολόγηση των ασθενών. Γιατί ακριβώς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία στο πώς να δημιουργήσουμε έναν αλγόριθμο. Έχετε απόλυτο δίκιο για το θέμα των επισκέψεων και γι' αυτό έβαλα τα αμερικάνικα που μιλάνε σαν μια αρχική αξιολόγηση, λίγα τεστ τα οποία μπορούν να γίνουν και αν κάποιος θεραπευτικός χειρισμός ή συμβουλευτικό, αν εξαρτάται με το βάρος των συμπτωμάτων, αποτύχει, τότε προχωρούν σε πιο εξειδικευμένες εξετάσεις. Δεν υπάρχει ομοφωνία, δεν υπάρχει δόγμα όσον αφορά την αξιολόγηση. Έτσι, το τονίσαμε από την πρώτη στιγμή. Το level of recommendation πάρα πολύ χαμηλό. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Έτσι, δηλαδή, ξαφνικά δεν μπορούμε να στέλνουμε κυταλογική, δεν μπορούμε να στέλνουμε αξονική. Έτσι, τα βήματά μας πρέπει να είναι δομημένα, αλλά στην κατεύθυνση του τι, να αποκλείσουμε άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν τα LATS, ώστε, γιατί ουσιαστικά είναι guidelines για την καλώδια υπερπλασία, ώστε να δούμε αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν για το προστάτη. Αν έχει μικροσκοπική αιματουρία ή μια θετική κυταλογική, καταλαβαίνετε ότι ανοίγει άλλο παράθυρο, υπάρχουν άλλα guidelines για το πώς θα αντιμετωπίζουν τον καρκίνο της κύστεως. Αλλά ουσιαστικά η σκέψη μας όταν έχουμε τον άρρωστο απέναντι είναι να ζητάμε εξετάσεις προκειμένου να αποκλείσουμε άλλους παράγοντες ώστε να φτάσουμε στο προστάτη. Όταν φτάσουμε στο προστάτη, θέλουμε να ζητήσουμε και τις εξετάσεις που θα μας βοηθήσουν να επιλέξουμε τη θεραπεία, αν χρειάζεται και ποια θεραπεία. Είναι δύσκολο πραγματικά. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να βγει εύκολα σε αλγόριθμο από εκεί. Και αυτός ο αλγόριθμος είναι πολύ σχηματικός. Μια τελευταία για να νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Θα ήθελα να ρωτήσω για τη διαφοροποίηση της μονοθεραπείας και της διπλής θεραπείας. Επειδή από ό,τι κατάλαβα, εξαιρώντας μόνο το μέγεθος του προστάτου, μιλάμε για ένα μεγάλο προστάτη, 50 γραμμάρια. Δηλαδή είναι λάθος να προτείνει κανείς μονοθεραπεία. Πρώτον είναι αυτό. Και αν επιτηρεί σε βάθος χρόνου την διθεραπεία με δύο φάρμακα, αν υπάρχει κάτι ουσιώδη σε αυτό. Ναι. Γιατί επί του παρόντος κρατούσα μόνο θεραπεία. Είναι μια ερώτηση η οποία θα απαντηθεί αναλυτικά στο επόμενο session. Οπότε να μην χάσουμε χρόνο πάνω σε αυτό. Έτσι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το session τελείωσε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Αλιβιζάτος θα έρθει να διαιτητεύσει μια ξεφομαχία ανάμεσα σε εμένα και το Χάρη τώρα.